Ρασίου, будущего. Την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές της 18ης Μαρτίου ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής ο Αλεξέι Ναβάλνη, που θεωρείται ο πιο σοβαρός αντίπαλος για την υποψηφιότητα του Βλαντίμιρ Πούτιν. Εκτιμάται ωστόσο ότι η υποψηφιότητα αυτή δεν θα εγκριθεί από το εκλογοδικείο λόγω προηγούμενης καταδίκης του. Εμείς είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε σε αυτές τις εκλογές και θα νικήσουμε. Αν προσπαθήσουν να μας σταματήσουν και δεν μας αφήσουν να λάβουμε μέρος στις εκλογές, θα τις μποϊκοτάρουμε. Ο Ναβάλνη έχει καταφέρει τον τελευταίο χρόνο να βγάλει στους δρόμους χιλιάδες Ρώσους διεκδικώντας διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς σε εγκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Κάτι αντίστοιχο έκανε και την Κυριακή, μια ημέρα αφότου το κυβερνών κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας είχε δώσει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την απόλυτη στήριξή του για να πετύχει την επανεκλογή του, με τον πρωθυπουργό Δμήτρη Μετβέντεφ να δηλώνει ότι 18η Μαρτίου πρέπει να γίνει η ημέρα της απόλυτης νίκης. Απέναντι στον Πούτιν θα βρεθεί ως υποψήφιος του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος ο 57χρονος μηχανολόγος Παύελ Γκραντίνιν, η επιλογή του οποίου, αντί του Γκενάτη Γιουγκάνοφ, προκάλεσε έκπληξη. Την υποψηφιότητά του για το προεδρικό αξίωμα ανακοίνωσε και ο ακροδεξιός Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι, ενώ αίσθηση προκαλεί και η υποψηφιότητα που κατέθεσε η Ξένια Σόπτσακ, μόλις 36 ετών, τηλεπαρουσιάστρια και κόρη του Δημάρχου της Αγίας Πετρούπολης.